в росписи на вырезать его, и на έχει, на пάρει το λόγο και να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να γίνει ένας διάλογος, μια συζήτηση. Αναζητήσαμε επίσης και τον έπαρχο της ΠΟΡ. Με την ίδια διαδικασία δεν είχαμε κάποια απάντηση ούτε από εκείνη τη μεριά. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο. Τι έχετε, συγγνώμη. Εκπροσωπείτε. Ναι. Εκπροσωπείται ο Δήμος, βεβαίως. Ωραία. Απλώς καλέσαμε τον Δήμαρχο να συμμετέχει και να λάβει το λόγο. Ωραία, εκπροσωπείται. Ο Σεβασμιότατος βρίσκεται εδώ, ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας, παρόλο που είχε ανελημμένη υποχρέωση προηγουμένως. Επίσης, έχουμε καλέσει τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες της ΠΟΡ, τους εκπροσώπους των φορέων, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα διάλογο, μια συζήτηση εδώ, με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Λοιπόν, να περάσουμε σε μια διαδικασία ερωτήσεων διευκρινιστικών, καταρχάς, σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ναι. Αν θέλετε, μπορείτε να παρουσιάζεστε μόνοι σας και να σηκώνεστε, αν είναι δυνατόν, αν είστε πίσω. Τώρα, αν είναι εύκολο, ευχαριστώ πολύ. Ήδη Αθήνα δουλεύουν, πολίτη τη ΠΟ και δουλεύουν την ΜΚΟ Αποστολή τη Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Απλά μια διόρθωση για τι σκηνέ ντροπή που αναφερθήκατε πέρσι το καλοκαίρι. Οι σκηνέ μέσα από το στάδιο του Ανταγόρα έκαναν το γύρο τη Ευρώπη και του κόσμου. Ήταν πολλά κανάλια εδώ πέρα και δημοσιογράφοι από διάφορου οργανισμού. Αυτό που ήθελα να σα ρωτήσω είναι αν υπάρχει κάποια σκέψη που να αλλάξετε τον όρο hotspot. Η λέξη hotspot είναι μια πολύ φορτωμένη λέξη, έννοια, δημιουργεί μια αίσθηση εφήγοντος και ως τουριστικός προορισμός, όπως καταλαβαίνετε ότι έχει έννοια ο κόσμος για το τουριστικό προϊόν του. Θεωρώ ότι είναι λάθος η λέξη, τουλάχιστον για τα δεδομένα της ΚΟ, επειδή είμαστε τουριστικός προορισμός. Και ήθελα να σας το επισημάνω και να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια λέξη, κάποια σκέψη για αλλαγή της λέξης, του όρου για την ΚΟ. Ευχαριστώ. Ζω για Σεβάν και τον Λεύο, επειδή είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης και θέλω να πληροφορήσω και τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ότι δεν είμαστε άλλοι. Ακούγεται πίσω. Όχι, ακούγεται. Λέγομαι Ζώγιας Ευάγγελος, είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης που συνεδρίασε λίγες μέρες πριν στο Δημοτικό Μέγαρο και η απόφαση καπελώθηκε δυστυχώς από τον Δήμαρχο. Λοιπόν, η Επιτροπή Διαβούλευσης, για να ξέρει ο κόσμος εδώ τοπικά, αποφάσισε δύο πράγματα. Όχι στην κατασκευή hot spot, έτσι όμως όπως μας το περιέγραψε ο Δήμαρχος. Γιατί το περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα, ότι θα έχει 10.000 κόσμο εκεί, ότι θα κυκλοφορούν ανεξέλεκτοι, ότι θα είναι ανοιχτό, ότι δεν θα υπάρχει από πουθενά φύλαξη και όλα αυτά τα πράγματα. Μπροστά λοιπόν σε αυτό, επειδή δεν υπήρχε αντίθετη φωνή όπως είναι τώρα του κυρίου Γενικού, είπαμε όχι. Είπαμε όμως ναι σε ένα πρόχειρο κέντρο καταγραφής και φιλοξενίας. Αυτό είπαμε. Και αυτό δεν πήγε καθόλου προς τα έξω. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν είναι παντελώς αρνητικός στη δημιουργία ενός κέντρου. Και περνάω τώρα στην ερώτηση. Εάν τελικά καταλήξουμε ότι δεν πάνε στο Λινοπότη, γιατί είπαμε όχι στο Λινοπότη. Το είπαμε καθαρά. Και εγώ το είπα. Και λέω την πάσα αλήθεια. Εάν λοιπόν τις προσεχείς ημέρες από κάποιον φορέα, από κάποιον μονομένο πολίτη, από κάποιον οργανισμό τέλος πάντων, υποδειχθεί ένας νέος χώρος. Το Υπουργείο είναι διαθετημένο να τροποποιήσει το ΦΕΤ ώστε να πάμε εκεί που δεν θα ενοχλεί, που θα είναι εκτός οικιστικού ζώνης, που δεν θα έχει κοντά στρατόπεδο, εκκλησία, περίπου και όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ονομάζομαι Βάσο και είμαι Δημοτική Σύμβουλος, εκπροσωπώ τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο. Ακούγεται πίσω. Λίγο, πάρτε το μικρόφωνο. Κοντά. Θα ήθελα η σημερινή μέρα να εξελισσόταν διαφορετικά.
πιστέψτε μου, καταρχήν να καλωσορίσουμε τον Γενικό Γραμματέα. Γιατί έχουμε μάθει να καλωσορίζουμε όλους τους ανθρώπους που έρχονται στην πόλη.